Καταρχήν και μόλις τώρα ο κύριος Στυρλομούσης σφυρίζει την έναρξη του αγώνα. Ξεκινάει Κακαλής από τα δεξιά, προσκάνεται προς το πρώτο αντίπαλο, παίρνει όλη την πλευρά, κερδίζει και την κόντρα, κλείνει το μοσχυνέτα από τους παίχτες στα πούλνα, πάρα πολύ έξυπνα, ο Κακαλής πήρε όλη την πλευρά, κέρδισε και το φάουλ από τον Ταχόγιανη. Εκτελείται το κεφαλιά, κόβεται, έρχεται ο Κακαλής, θα τελαβεί στο σύνταγμος που κάνει, περνάει ψηλά out από την αστεία του Ταβεντέρια του Κατσίποδα. Γυρνά! Τι πήρε, λάθος κάνεις βρε! Πάει πάνω! Λάθος απομάκρυνση μαντελικών του Απόλλωνα. Ο Γιώργος Καλογερόπουλος προσπάθησε να σουτάρει. Βρήκε τον Τζέλα, ο οποίος με γυριστό σουτ με πλάτη προς το τέρμα μείωσε το σκορ. Κάνοντας έτσι το Απόλλωνα Σανδρούσα 2-1 μόλις στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φιλοσοφία τη Αγγλία χαρακτηρίζει την Πάο Μανελόπουλο, καλοκτυπημένη. Βάλασαν το 3-1 λοιπόν για του υπερβούτσου με τον Μανελόπουλο, ο οποίο διπλασιάζει τα τέρματα τα δικά του. Τριπλασιάζει τη ομάδα του. Πολύ γρήγορα λοιπόν απαντάει ο Απόλλωνας σε αυτό το τέρμα του Ψέλα με τον Μανελόπουλο που έξυπνα εκτέλεσε αυτό το φάουλ, κάνοντας έτσι το Απόλλωνας Ανδρούσα 3-1. Η αμυντική του Απόλλωνα και ο Μιχαλόπουλος, όπως αφήνει πολύ ωραία στον Μανολόπουλο, έχει πολλές επιλογές ο Μανολόπουλος, αυτό θα σουτάρει, πάρα περνάει όμως δίπλα από τη δεξιά συμβολή των δοκών του Κατσίποδα, παραμένει το 3-1. Μέσα! Νίκο! Αλλά τι αμπήγαινε! Φάουλ Καλογερόπουλος εκτελεί. Ας πάλι σε αυτό τον Κερδιόπουλο, ο οποίος θα κάνει το 3-2, δεν μπορούσε να απομακρύνει εκεί του Μπαχράμι, κάνοντας έτσι το 3-2, δυστυχώς της αναμέτρησης, 3-2, μειώνει εκεί στο σκορ, η φιλοξενία είναι μας νέο να φέρει στα 1-50 λεπτά από τις αναμέτρησης. Συνέχεια της φάσης ο Κερδιέλα, ο οποίος γρήγορα προσπαθεί να μπει στην αντεπίθεση, θα αποφύγει 1-2 αντιπάλους του, ο Βασκαλάκης, όσο το Κερδιέλα, 4-2. Λάθος εκεί από το Δασκαλάκη, ο οποίος δεν έπαιξε την πορεία του Κερδιέλια και με το τέρμα αυτό του νεαρού προσεκτικού του Απόλλωνα σφυρίζει γρήγορα στη λήξη.